Καλησπέρα σας. Νέα τροπή παίρνει η κρίση στη Μεσόγειο μετά την επιβολή οικονομικών κυρώσεων εναντίον της Λιβύης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χαρακτηριστικό της ατμόσφαιρας που έχει δημιουργηθεί είναι το γεγονός ότι ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρέιγκαν έδωσε εντολή να εγκαταλείψουν τη Λιβύη 1.500 Αμερικανοί που εργάζονται σε αυτή τη χώρα, απειλώντας τους ότι αν δεν συμμορφωθούν θα διωχθούν δικαστικά. Στις οικονομικές κυρώσεις που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ρέιγκαν περιλαμβάνονται πλήρης απαγόρευση των οικονομικών συναλλαγών με τη Λιβύη, ακύρωση των συμβολέων παροχής υπηρεσιών και κεφαλαίων προς τους λιβυκούς οργανισμούς και διακοπή των αεροπορικών και ναυτιλιακών επικοινωνιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Λιβύης. Πάντως, οι κυρώσεις αυτές δεν πρόκειται να έχουν ουσιαστικές επιπτώσεις, γιατί όπως επισημαίνουν τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία, οι οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών είναι ανύπαρκτες και οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών δεν φαίνονται διατεθειμένοι να ακολουθήσουν τις προτροπές της Αμερικανικής κυβέρνησης για οικονομικό αποκλεισμό της Λιβύης. Από χθες το βράδυ, πολιτικοί σχολιαστές των Αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων τονίζουν συνεχώς ότι για να έχουν κάποιο αποτέλεσμα οι Αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις θα πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλες χώρες μέσα και έξω από τον ευρωπαϊκό χώρο. Εξάλλου, ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Καπίτσα, χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη αμερικανική πολιτική «διπλωματία της κανονιοφόρου». Ήδη η μία μετά την άλλη ευρωπαϊκές χώρες στις ανακοινώσεις τους αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα που μπορούν να έχουν τα μέτρα αυτά και ορισμένες τάσσονται σαφώς εναντίον των κυρώσεων. Μόνο η Ιαπωνία και η Αυστραλία εμφανίζονται μάλλον διαφοροποιημένες. Η μεν Ιαπωνία επιφυλάσσεται να απαντήσει, η δε Αυστραλία ανακοίνωσε ότι θα έπαιρνε μέρος μόνο σε διεθνές μποϊκοτάζ. Εν τω μεταξύ, συνέρχεται σήμερα στη Χάγη σε τακτική συνεδρίαση η ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Μέση Ανατολή, όπου θα συζητηθεί και η ελληνική πρόταση για τη σύγκληση της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΟΚ με θέμα την κρίση στη Μεσόγειο. Στην Ελλάδα, μετά την επίσημη θέση της κυβέρνησης, όπως αυτή διατυπώθηκε χθες από τον Υπουργό Εξωτερικών Κάρολο Παπούλια, συνεχίζονται οι αντιδράσεις κομμάτων και φορέων για την κρίση στη Μεσόγειο και για τα προτινόμενα από τον πρόεδρο Ρέιγκαν οικονομικά μέτρα κατά της Λιβύης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταδικάζει την απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης και επισημαίνει ότι αυτή θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ειρήνη στη Μεσόγειο και απομακρύνει την επίλυση του Μεσανατολικού. Ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Ανανέωσης, αφού επικροτεί τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης, τονίζει ότι τα οικονομικά ή στρατιωτικά μέτρα δεν είναι ο καταλληλότερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί η τρομοκρατία. Με τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης συμφωνεί και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας Εσωτερικού, το οποίο υπογραμμίζει ακόμη ότι η χώρα μας πρέπει να παίξει ενεργό ρόλο στην αναζήτηση ειρηνικής λύσης στο Μεσανατολικό. Και η Κυπριακή κυβέρνηση τάσεται ανεπιφύλακτα κατά της χρήσης βίας για την επίλυση των διεθνών διαφορών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι οι διεθνείς διαφορές πρέπει να διευθετούνται ειρηνικά και σύμφωνα με τις αρχές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και να συνεχίσουμε το δελτίο μας με άλλες εσωτερικές ειδήσεις. Νέος νόμος για τις προσλήψεις στο δημόσιο θα κατατεθεί στη Βουλή μαζί με 4 νομοσχέδια που θα διευκολύνουν τη διοικητική μεταρρύθμιση στη δημόσια διοίκηση. Όπως είπε ο Υπουργός Προεδρίας Άκης Τσοχαντζόπουλος, μιλώντας στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για το βαθμολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, στη διετία 1986-87 θα επιχειρηθεί βαθιά μεταρρύθμιση του κρατικού μηχανισμού, ώστε να δημιουργηθεί μια σύγχρονη και παραγωγική δημόσια διοίκηση στην υπηρεσία του πολίτη. Τα πρώτα θετικά αποτελέσματα των μέτρων για τη σταθεροποίηση της οικονομίας θα γίνουν εμφανή μέσα στο 1986, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κώστας Σιμίτης. Ο Υπουργός υπογράμμισε παράλληλα ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των μέτρων για τον περιορισμό των ελλειμμάτων στο δημόσιο τομέα, σε συνεργασία με τις διοικήσεις των δημοσίων οργανισμών που θα δίνουν λόγο, όπως είπε, όταν ξεπερνούν τον προϋπολογισμό τους. Για το ίδιο θέμα, ο Υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Τσοβόλας ανακοίνωσε ότι από τον Απρίλιο θα παρακολουθούνται μηχανογραφικά οι δαπάνες και τα έσοδα. Τα αποτελέσματα θα τα επεξεργάζονται ειδικές ομάδες εργασίας που θα προτείνουν έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση των αποκλήσεων από τους στόχους. Τα στρατιωτικά νοσοκομεία και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό τους θα είναι στο εξής στη διάθεση και των πολιτών, στους οποίους θα διαθέτουν τα μισά από τα άδεια κρεβάτια τους τις ημέρες που εφημερεύουν. Αυτό αποφασίστηκε σε σημερινή σύσκεψη όπου συμμετείχαν ο Υπουργός Υγείας Γιώργος Γεννηματάς, ο Υπουργός Αναπληρωτής Εθνικής Άμυνας Αντώνης Ρωσογιάννης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Λευτέρη Τζέλλας και οι διευθυντές των αρμοδίων κλάδων των Γενικών Επιτελείων.
Στη σύσκεψη εξετάστηκαν ακόμη δυνατότητες συνεργασίας των κρατικών με τα στρατιωτικά νοσοκομεία, ενώ ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι και οι στρατιωτικοί νοσοκομιακοί γιατροί θα γίνουν πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η κυβέρνηση προχωρεί στην υλοποίηση του μεγάλου έργου της εκτροπής του Αχελώου που θα αλλάξει την αναπτυξιακή δομή της Θεσσαλίας, δήλωσε απόψε στη Βουλή ο Υφυπουργός Δημοσίων Έργων Κώστας Γείτονας. Η προκατακτική μελέτη του έργου, πρόσθεσε, συντάχθηκε με άξονες την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 1.000 γιγαβατορών το χρόνο και την άρδευση 1.700.000 στρεμάτων. Το κόστος του έργου θα φτάσει στα 220 δισεκατομμύρια το 1986, θα διατεθούν πιστώσεις 2 δισεκατομμυρίων, ενώ το βασικό τμήμα των έργων εκτροπής θα ολοκληρωθεί στην τριετία 1992-1995. Οι δικηγόροι του Πειραιά αναστέλουν την απεργία τους και επιστρέφουν στα δικαστήρια από την ερχόμενη Δευτέρα 13 του μηνός. Για την αναστολή ή τη συνέχιση της απεργίας τους επρόκειτο να αποφασίσουν και οι δικηγόροι της Αθήνας, αλλά η Γενική Συνέλευσή τους διεκόπη λόγω έλλειψης απαρτίας. Το Υπουργείο Οικονομικών άρχισε εκτενείς ελέγχους στα εισοδήματα των μεγάλων εισαγωγικών επιχειρήσεων και στα έσοδα από ενίκεια που ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια δραχμές, ανακοίνωσε ο αρμόδιος Υπουργός Δημήτρης Τσοβόλας. Και δύο αθλητικές ειδήσεις. Η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ έχασε απόψε στην οίκαια της Γαλλίας από την Αντίμπ με 90-83. Ο αγώνας έγινε στα πλαίσια της προημιτελικής φάσης του κυπέλου Κόρατς και η ελληνική ομάδα προηγείται στο ημίχρονο με 50-45. Οι Αθηναίοι διαιτητές ποδοσφαίρου αποφάσισαν απόψε να απόσχουν από όλους τους αγώνες των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων της Αθήνας το Σάββατο και την Κυριακή 11 και 12 Ιανουαρίου. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τους τελευταίους κυλοδαρμούς των διαιτητών και γενικά για το άσχημο κλίμα που έχει δημιουργηθεί τελευταία σε βάρος τους. Επίσης, οι Αθηναίοι διαιτητές ποδοσφαίρου αποφάσισαν να απόσχουν στις 18 και 19 Ιανουαρίου από όλους τους ποδοσφαιρικούς αγώνες των επαγγελματικών και ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων σε ολόκληρη τη χώρα. Να σας θυμίσουμε ότι αύριο στον εσωτερικό δακτυλίο της Αθήνας κυκλοφορείται αν ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας λύγει σε 6, 7, 8, 9 και 0. Από τις 4 Ιανουαρίου έχει εξαφανιστεί από το σπίτι της στην οδό Γεωργίου Σταύρου 15 της Φιλοθέης η Αγγλίδα μαθήτρια Heidi Jane Bridge, 15 χρόνων. Έχει ανάστημα 1,70, κανονική σωματική διάπλαση, είναι λεπτή με ξανθά μαλλιά και πράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι δερμάτινη ζακέτα, μπλε κοτλέ παντελόνι και γκρι μπότες. Όποιος γνωρίζει κάτι για τη Heidi Jane Bridge, παρακαλείται να επικοινωνήσει με τους δικούς της στο τηλέφωνο 6829-352 ή με το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα. Επίσης ειδοποιείται ο Αλέξανδρος Κουρκούτας του Κωνσταντίνου, που κατάγεται από το παλιό κεραμίδι Πιερίας, να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 0351-92-308. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 0351-92-308. Ο μετεωρολόγος τώρα Παύλος Κότσης θα μας ενημερώσει για τον αυριανό καιρό. Προβλέπεται ότι σήμερα και από τα δυτικά σιγά σιγά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και αργότερα θα σημειωθούν βροχές. Πιο αναλυτικά. Στην αρχή θα έχουμε αραιή συννεφιά σε ολόκληρη τη χώρα. Οι νεφώσεις όμως σιγά σιγά στα δυτικά θα πυκνώσουν και θα βρέξει, ενώ αργότερα θα σημειωθούν βροχές και στις υπόλοιπες περιοχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιάδες, νοτιοανατολικοί ασθενείς που θα γίνουν στα δυτικά μέτρη και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια πεδίνα από 5 μέχρι 12 βαθμούς, ενώ στα νότια από 8 μέχρι 15. Στην περιοχή Αττικής αραιή συννεφιά στην αρχή που σιγά σιγά θα πυκνώσει και μετά το μεσημέρι αναμένεται βροχή. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 μέχρι 14 βαθμούς. Και στο νομό Θεσσαλονίκης αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν και θα υπάρχει πιθανότητα για βροχή. Οι άνεμοι και εδώ θα είναι ασθενείς ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 μέχρι 12 βαθμούς Κελσίου. Για την Παρασκευή τώρα. Προβλέπεται και πάλι ότι σε όλη την Ελλάδα θα έχουμε νεφώσεις, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν και πάλι στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι όμως θα εξακολουθήσουν νοτιάδες και η θερμοκρασία θα μεταβληθεί σημαντικά. Το απόγευμα στις 6. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καληνύχτα σας.